Καλησπέρα σας κυρία Σεβλιανού. Αύριο μας καλείται σε μια εκδήλωση στο Μπούρτζι, όπου έχουμε ένα τίτλο που μας αναφέρει να πάμε, ελάτε να γνωριστούμε, για να βοηθήσουμε και να βοηθηθούμε. Τι θέλετε να μας πείτε με αυτό τον τίτλο, πώς θέλετε να μας παρακινήσετε για να βοηθήσουμε και να βοηθηθούμε πώς. Καλησπέρα. Ε, ο τίτλος της εκδήλωσης μας δεν είναι τυχαίος. Ελάτε να γνωριστούμε, γιατί όταν γνωρίζουμε κάτι καλύτερα μπορούμε και να το εμπιστευτούμε και να βοηθηθούμε και να βοηθήσουμε, γιατί όταν έχουμε μάθει να δεχόμαστε βοήθεια, έχουμε περισσότερη ενσυναίσθηση και έτσι μπορούμε και να βοηθήσουμε καλύτερα. Επίσης δεν είναι τυχαίο το ότι ε, τη διοργάνωση αυτή την αναλαμβάνουν ε, τρεις φορεί: το Κέντρο υγείας, ε, Σκιάθου, η κινητή μονάδα μαγνησίας για την ψυχική υγεία, η οποίοι ε, είναι αυτοί που ε, φροντίζουν για την πρόληψη τόσο της υγείας ε, όσο και της ψυχικής υγείας, αλλά και ο σύλλογος γυναικών Σκιάθου ε, όπου επί 30 χρόνια όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένας δραστήριος ε, σύλλογος εδώ ε, στο νησί, με κοινωνικό πρόσωπο και πολλές ευαισθησίες. Ε, το πρόγραμμα της εκδήλωσης ε, είναι το εξής. Τέσσερις με 6, ε, θα γίνει το Παζάρι, mm -hmm. ε, στο περιστήλιο χώρο ε, της, ε, στο Μπούτζι, ε, όπου εκεί ε, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να εκθέσουμε και με συμβολικές τιμές μπορεί ο κόσμος να πάρει κάποια πράγματα έτσι ώστε τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν είναι για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του νησιού μας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει στις 6 ώρα μέσα στο χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην Αίφουσα. Θα κάνουμε μία γνωριμία με τους ειδικούς της ψυχικής υγείας, της κινητής μονάδας Μαγνησίας για την ψυχική υγεία όπου συνεργαζόμαστε μαζί τους ε, τον τελευταίο 1,5 χρόνο... Ε, και οι άνθρωποι αυτοί θα τους γνωρίσουμε καλύτερα... οι άνθρωποι που θα έρθουν εκεί να τους δουν θα τους γνωρίσουν καλύτερα... Ε, θα μάθουν για το έργο τους... Ε, τι κάνουν εδώ στο νησί όταν έρχονται μία φορά το μήνα... Ε, και θα θέλουμε και μια, να γίνει μετά μια ανοιχτή συζήτηση... Ε, θα τέθουν κάποια ερωτήματα ότι θέλει ο καθένας να ρωτήσει έτσι σε ένα φιλικό και χαλαρό κλίμα γιατί έτσι θέλουμε να είναι, φιλικό και χαλαρό. Και για όλη αυτή την διοργάνωση και την προσπάθεια θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω το Δήμο Σκιάθου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Κουκουλάκη που θα φιλοξενήσει τους ειδικού που έρχονται από το Βόλο. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Σκιάδου, την κυρία Ζωή Προύσαλη και την κυρία Αθηνά Παπαγεωργίου που είναι μέλος στο ε, Διοικητικό Συμβούλιο γιατί αμέσως ε, ανταποκρίθηκαν σε αυτή την εκδήλωση και στη συνεργασία και όλους αυτούς που θα μας βοηθήσουν γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που μας βοηθάνε για να γίνει Ελύτε. όλο αυτό και τέλος θέλω να ευχαριστήσω και την Δημοτική Σύμβουλο τη Ματούλα τη η οποία εκτός από Δημοτική Σύμβουλος είναι και συνάδελφος εδώ στο Κέντρο Υγείας, είναι και μέλος του Συλλόγου Γυναικών και η οποία έχει αναλάβει και το συντονισμό και την οργάνωση του παζαριού. Πολύ ωραία. Μία λοιπόν ολοκληρωμένη εκδήλωση καλύπτοντας όλες τις πλευρές. Βλέπουμε δηλαδή ένα σκοπό ο οποίος καλύπτει τόσο τις ηλικές ανάγκες όσο και τις ψυχικές. Βλέποντας τον άνθρωπο ως όλο και κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα είναι πολύ σπουδαίο για όλους μας. Mm -hmm. Το να το γνωρίσουμε και να, όντως, να βοηθήσουμε και να βοηθηθούμε. Είναι απόλυτα στοχευμένο ο τίτλο. Εύχομαι καλή επιτυχία. Θα είμαστε εκεί και ελπίζω να είμαστε όλοι εκεί για να στηρίξουμε τέτοιες πρωτοβουλίες στο νησί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.